αιματηρό επεισόδιο στο χωριό Πλάτανος του Δήμου Γόρτινας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες καυγάδισαν στο καφενείο του χωριού με την κατάσταση να είναι εκρηκτική. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο καφετζής, ο οποίος ενοχλήθηκε από τη στάση των δύο ανδρών, μπήκε στη μέση για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Όπως όλα δείχνουν, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, με συνέπεια ο ιδιοκτήτης του καφενείου να τραυματιστεί, καθώς δέχτηκε σφαίρα στο αριστερό του πόδι στη διάρκεια του άγριου καυγά. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10.30 το πρωί, με τον 40χρονο ιδιοκτήτη του καφενείου να μεταφέρεται στο κέντρο υγείας Μυρών για τις πρώτες βοήθειες. Γύρω στις 10.30 με 11 παρά, μας έφεραν έναν κύριο νεαρό, μάλλον πυροβολημένο, στην αριστερά κνήμη. Του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τον εστάλει στο νοσοκομείο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μυρών σε καλή κατάσταση, ενώ λίγη ώρα αργότερα μεταφέρθηκε στο εφημερεύο νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε καλή κατάσταση, είχε επικοινωνία, εντάξει, πονούσε το τραύμα του, είναι όμως δεν ήταν θανατηφόρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος μετέβη μαζί με τον αδελφό του στο καφενείο. «Έλα να τα πούμε», φέρετε να είπε στον άνδρα που βρισκόταν στο καφενείο, ενώ λίγο αργότερα άνοιξε πυρ τουλάχιστον 3 φορές, περιστατικό που προκάλεσε τον τρόμο στους αμώνες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 50χρονου δράστη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε προσωπικές διαφορές με θαμώνα καφενείου.